Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα κέικ σιροπιαστό στο τηγάνι. Και νομίζω ότι μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας, γιατί όλα τελικά που θα χρησιμοποιήσουμε είμαι σίγουρος πως τα έχετε στο σπίτι σας. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Γράψτε καλά τη συνταγή και ξεκινήστε να τη φτιάχνετε με το που τελειώσει το επεισόδιο. Για το σιροπιαστό κέικ καραμέλας θα χρειαστούμε: για το σιρόπι 400 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, φλούδες από ένα λεμόνι, 10 γραμμάρια τζίντζερ σε φέτες και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Για το κέικ, 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 200 γραμμάρια μέλι, 200 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο, 3 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια γάλα, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια βρώμη, μία κουταλιά της σούπας κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού ginger, μία κουταλιά της σούπας baking powder και ξύσμα από ένα λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι έχω 2 σκεύη πάνω στη φωτιά. Γιατί στο ένα θα φτιάξουμε το σιρόπι και στο άλλο ουσιαστικά θα φτιάξουμε το κέικ μας. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Κλασική περίπτωση βλάβης, όπως λέμε, γιατί όταν έχουμε να σιροπιάσουμε κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Κρύο το σιρόπι, ζεστό το γλυκό ή το αντίθετο, ή και κάποιες περιπτώσεις ζεστά και τα δύο. Οπότε δεν έχει μείνει τίποτα. Υπάρχουν όλες τις εκδοχές, αλλά εμείς θα κάνουμε αυτή που είναι κρύο το σιρόπι και ζεστό το γλυκό μας. Οπότε σε ένα κατσαρολάκι θέλω να βάλετε το νερό, τη ζάχαρη. Έχουμε ζάχαρη καστανή για να πάρουμε έτσι αυτή τη γεύση και βέβαια για να πάρουμε και το χρώμα που θέλουμε. Και τώρα τα αρωματικά που θα βάλετε είναι σχετικά. Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να αλλάξετε κάτι άμα δεν σας αρέσει και να βάλετε κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ θα βάλω φλούδα από λεμόνι και λίγο τζίντζερ. Εσείς τι θα βάζετε? Θα βάζετε πορτοκάλι και κανέλα. Τι άλλο θα βάζετε? Θα έβαζες δένδρο λίμανο και ροζ πιπέρι? Εγώ μπορεί και να έβαζα. Θα έβαζες γαρίφαλο? Ναι. Μπράβο, είδες. Οπότε τα αρωματικά είναι καθαρά θέμα γούστου. Νομίζω ότι πάρα πολύ πηγαίνει σε αυτό το κέικ το λεμόνι και το τζίντζερ. Και για το τζίντζερ δεν θα κάνω υπερβολή, γιατί ίσως και κάποιοι να μην έχουν δοκιμάσει ποτέ τζίντζερ. Ίσα-ίσα θα πάρω και θα βάλω 1, 2, 3, 4 φετούλες. 1, 2, 3, 4, αυτή δεν πιάνεται. Για φέτα είναι μισή. Οπότε πάει πάνω στη φωτιά. Και τι έχουμε πει για τα σιρόπια? Ότι πάντα μα πάντα οι συνταγές που σας δίνω είναι το σιρόπι έτοιμο με το που αρχίσει να βράζει. Δεν θέλω να βράζετε για 3, 4, 5, 10 λεπτά. Ίσα-ίσα να διαλυθεί η ζάχαρη και μόλις διαλυθεί, βγάζουμε το σιρόπι εκτός φωτιάς και το αφήνουμε να κρυώσει. Τώρα, στο τέλος θα ρίξουμε και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Τα αφήνω στην άκρη για να μην το ξεχάσω. Δεν θέλω να το βάλω στην αρχή γιατί θα χάσει τα αρώματά του το μέλι. Πάντοτε ρίχνουμε μέλι σε σιρόπια, καλό θα είναι να το ρίχνουμε στο τέλος. Και πάμε εδώ πέρα. Θέλουμε ένα σκεύος 28 εκατοστών που να μπαίνει μέσα στο φούρνο για να φτιάξουμε το κέικ μας. Προσέξτε! Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Θέλουμε 28 εκατοστά γιατί, άμα βάλουμε 30, το κέικ μας θα βγει πιο τσουρίτικο και θα ψηθεί πολύ γρήγορα μέσα στο φούρνο. Άμα θα βάλουμε πιο μικρό, τι θα γίνει? Θα γίνει το κέικ μας πιο φουσκωτό και θα χρειαστεί πολύ περισσότερη ώρα στο φούρνο. Άρα, για να ψηθεί το χρόνο που σας λέω, πρέπει να πάρετε πόσο εκατοστά? 28. Το πιάσαμε. Το έχουμε? Ναι. Τέλεια. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε ένα πυρήμαχο σκεύος, αν και αυτό, και έχετε ένα τηγάνι 28 εκατοστών, εννοείται πως κάνει και το τηγανάκι μας. Εντάξει? Τέλεια. Λοιπόν, πίσω στη φωτιά και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το κέικ μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να ρίξω μέσα την καστανή ζάχαρη, εδώ, μαζί με το μέλι μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε μέλι και έχετε maple syrup ή golden syrup, κάνει και αυτό. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν έχουμε μέλι, θα έχουμε maple syrup. Έχετε δίκιο. Αλλά μερικοί είναι πάρα πολύ γκουρμέ, φτιάχνουν τα pancake τους, οπότε μπορεί να έχει μείνει λίγο maple syrup στο σπίτι και να το χρησιμοποιήσουν. Και μαζί με τη ζάχαρη και το μέλι θα προσθέσω το βούτυρο. Να σου πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο Lurpak. Ανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια. Γυρνάω τη συσκευασία και εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς το πόσο βούτυρο πρέπει να κόψω. Θέλω 200 γραμμάρια, 50, 100, 150, 200. Κόβω εδώ. Πάμε στο βούτυρό μας εδώ. Κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Εδώ και εδώ. Και περιμένουμε μέχρι που να δέσει βούτυρο, ζάχαρη και μέλι και να γίνουν ένα ωραίο σιροπάκι. Όπως βλέπετε δίπλα το σιρόπι μου το κανονικό είναι σχεδόν έτοιμο. Άρχισε να παίρνει μια βράση. Αλλά περιμένω να δω να λιώσει η ζάχαρη. Και το σιροπάκι μου είναι έτοιμο. Το αφήνω στην άκρη να κρυώσει καλά. Τέλεια.
Και πάει αυτό πάνω στη φωτιά. Και ουσιαστικά τι θα δημιουργήσω εδώ. Θα δημιουργήσω μία καραμέλα. Ένα τόφι βούτυρο με καστανή ζάχαρη. Πάντα μας κάνουν ή με ζάχαρη γενικά. Μας κάνουν το κλασικό τόφι. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Σε ελάχιστο χρόνο θα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Θα το ανακατεύω. Λιώνουν όλα. Ενσωματώνονται. Θα κάνουμε μία ωραία καραμέλα. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή σαν βάση το κέικ μας θα έχει την καραμέλα και επειδή το σιρόπι μας γίνεται με καστανή ζάχαρη, γενικά η όλη αίσθηση του κέικ θα έχει το κλασικό sticky toffee pudding. Υπάρχει ούτε να μην το ξέρετε, αλλά είναι ένα κλασικό έτσι, βρετανικό γλυκό που σαν βάση έχει την καραμέλα και γενικά όλο το κέικ έχει πάρα πολύ έντονη γεύση καραμέλας και σιρόπι καραμέλας. Λοιπόν, το βουτυράκι μου σχεδόν έχει λιώσει, λίγο ακόμα θέλω να πάρει μια βράση στο μείγμα μου και μόλις πάρει βράση θα προσθέσουμε μέσα το γάλα και τα αυγά μας. Οι περισσότεροι ιστορικοί γαστρονομίας τοποθετούν την ανακάλυψη του τόφι, γνωστού και ως καραμέλα βουτύρου, στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης η λέξη πρωτοεμφανίστηκε το 1825. Και όπως βλέπετε το μείγμα μου έχει βράσει και αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να σιγουρευτώ είναι ότι θα λιώσει τελείως η ζάχαρη. Με το που η ζάχαρη έχει λιώσει και το καταλαβαίνουμε από την υφή, τι πρέπει να κάνουμε, να σταματήσουμε τη φωτιά μας, βγάζουμε εκτός φωτιάς και τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, όχι πολλή ώρα, 5-10 λεπτάκια, είναι βαρύ, εδώ, γιατί πρέπει να κρυώσει οπωσδήποτε η καραμέλα μας, γιατί θα ρίξουμε συνέχεια τα αυγά μας που θα γίνουν ομελέτα άμα δεν κρυώσει το σιρόπι μας και επίσης θα ρίξουμε και το διογκωτικό μας, που είναι τι, baking powder. Το baking powder με τι λειτουργεί, με τη θερμότητα. Οπότε, άμα ρίξω το baking powder τώρα εδώ μέσα, τι θα κάνει, θα φουσκώσει εδώ πέρα και μετά θα φουσκώσει το κέικ μου. Οπότε, να θυμάστε πάντα ότι όταν βάζετε baking powder σε μια συνταγή, τι πρέπει να προσέχουμε, το μείγμα μας να είναι κάτω από τους 40 βαθμούς τουλάχιστον, γιατί άμα είναι πάνω από τους 40, το baking powder θα λειτουργήσει. Οπότε, πουφ, γιοκ. Όπως βλέπετε, η καραμέλα μου έχει κρυώσει. Κρυώσει, όχι, δεν έχει παγώσει, δεν έχει σφίξει. Απλά είναι κρύα. Και σε ένα μπολ, 3 αυγά γάλα μέσα. Εδώ, ανακατεύουμε. Να σπάσουν οι κρόκοι. Να κατευθεί καλά το μείγμα μας. Και έτσι όπως είναι, κατευθείαν μέσα στο μείγμα της καραμέλας, του τόφι. Ανακατεύουμε. Προσδίζουμε να πάρουμε τις άκρες καλά, να ανακατευτεί καλά η καραμέλα μαζί με τα αυγά και το γάλα. Τέλεια. Και με το που δέσει η καραμέλα, κατευθείαν θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι, τη βρώμη, κανέλα ginger, baking powder και ξύσμα από ένα λεμόνι, εδώ. Εύκολο ή δύσκολο? Για πείτε. Πανεύκολο. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε με το σύρμα στην αρχή. Αν χρειαστεί, θα βάλουμε και τη Μαρίζ. Αν νομίζω μια χαρά θα δουλέψει εδώ. Δεν χρειάζεται να πάρα ανακατέψουμε. Καταλαβαίνετε ότι ίσα ίσα θέλουμε να ανακατευτεί το αλεύρι, γιατί άμα δουλέψει πολύ το αλεύρι, το κέικ μας θα βγει ψωμί. Πανεύκολο. Λοιπόν, όλο το μείγμα μας είναι εδώ. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε λίγο χαρτάκι και ίσα ίσα εδώ τις άκρες να τις καθαρίσετε, γιατί θέλουμε να βγει όμορφο το κέικ μας. Θα φουσκώσει αρκετά, οπότε μη σας ενδιαφέρει λίγο εδώ πέρα προς τα πάνω, άμα υπάρχει κέικ, αλλά το πολύ πολύ, πάρτε το εδώ. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 150 βαθμούς και θα ψήσω περίπου για 45-50 λεπτάκια μέχρι που να φουσκώσει, να γίνει ωραίο και σεξι. Προσοχή! Με το που βγήκα αυτό το κέικ, τι πρέπει να κάνουμε, Διονύση? Έλα, Παναγία μου. Αυτός είσαι. Λοιπόν, με το που βγήκα αυτό, θα τρυπήσουμε και θα ρίξουμε το σιρόπι και θα σερβίρουμε. Το μέλι θεωρείται αθάνατο καθώς δεν χαλάει ποτέ, αρκεί να διατηρείται υπό τις κατάλληλες συνθήκες σε γυάλινα αεροστεγή βάζα. Και το κέικ μου είναι έτοιμο. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό που έπρεπε να κάνω πριν, με το που έβγαλα το σιρόπι από τη φωτιά και δεν το έκανα, να βάλω μία κουταλιά μέλι στο σιρόπι. Εδώ πέρα, ανακατεύω καλά. Καλό θα ήταν να το ρίξω όσο ακόμα ήταν λίγο χλιαρό για να μπορέσει να διαλυθεί καλύτερα. Αλλά όποιος δεν έχει μυαλό, τι έχει? Πόδια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω χέρια, οπότε πρέπει να κατέψω λίγο παραπάνω μέχρι να λιώσει τελείως το μέλι. Έλειωσε, τέλεια. Οπότε τώρα το σιρόπι μου έχει πραγματική γεύση με γιού. Σε περίπτωση που το βάλουμε στην αρχή στο σιρόπι, το μέλι χάνει όλο το άρωμα, οπότε δεν μυρίζει μέλι το σιρόπι μας. Για να δοκιμάσω.
τέλειο. Και το τζίντζερ είναι τέλειο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και έρθει η ώρα που όλοι περιμέναμε. Είσαι έτοιμος? Έχεις πάρει το ξυλάκι στα χέρια. Θα έρθεις εδώ. Έλα. Λοιπόν, θα χρειαστείτε τη βοήθεια του Διονύση για αυτή τη συνταγή. Να ξέρετε πόσο χρεώνεις. Τι είπα, δωρεάν για σένα. Όχι, στους κυρίους, στο σπίτι. Με ένα 10 ευρώ είσαι καλά. Καλά είναι. Με ένα δεκαρικάκι, τον καλείτε σπίτι και είναι ο προσωπικός σας τρυπητής. Στο e-shop. Θα τον βρείτε στο e-shop μας. Akisshop.com. Μπείτε στην κατηγορία κοντόκοντα εργαλεία. Εκεί πέρα θα τον βρείτε. Τον έχουμε φτιάξει μια κατηγορία μόνο για αυτόν. Οπότε πρέπει να τρυπήσει γρήγορα, έτσι. Τι νομίζει γρήγορα. Αρχίζω και τρυπάω από τώρα. Θα το βγάλω, δεν είσαι από το μηχανή, περίμενε. Φύγε. Λοιπόν, εννοείται πως άμα δεν έχετε αυτό το ξυλάκι και έχετε ένα οποιοδήποτε μαχαιράκι, θα δουλέψει μια χαρά. Πήρα ένα ξυλάκι γιατί έπρεπε να κάνω χρήσιμο το Διονύση. Άμα έχετε ένα μαχαίρι, φροντίστε να βοηθήσετε το κέικ σας εδώ. Θα τραβήξει σιρόπι παντού. Και κλασική περίπτωση βλάβης, ζεστό το γλυκό, κρύο το σιρόπι. Οπότε πάμε, ένα, δύο, τρία. Όπως βλέπετε, κατευθείαν θα ρουφήξει το σιρόπι το γλυκό σας. Σκεφτείτε ότι το γλυκό από μόνο του, το κέικ είναι καραμελένιο, γιατί φτιάχτηκε με καραμέλα. Σκεφτείτε ότι το σιρόπι μας έχει μια ελαφριά καραμελένια γεύση. Και αυτό γιατί βάλαμε το μέλι και την καστανή ζάχαρη. Οπότε γενικά θα γίνει χαμός. Τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να σιροπιαστεί τελείως. Και μόλις σιροπιαστεί τελείως, θα μοιάζει κάπως ο Χριστός και η Παναγία. Έτσι. Καταπληκτικό! Είσαι ο πρώτος! Είσαι ο πρώτος! Μπράβο! Κατάρθε από Παναγία! Μπράβο! Νομίζω ότι η τηλεοπτική μου καριέρα μόλις τελείωσε, γιατί μετά από αυτό το γλυκό δεν χρειάζεται να ξαναμαγειρέψω ποτέ στη τηλεόραση. Είναι το τελευταίο μου επεισόδιο. Πλάκα κάνω. Μέχρι που να μην έχω τρίχα στο κεφάλι μου, θα συνεχίσω να μαγειρεύω. Λοιπόν, άρα πάμε να το κόψουμε. Το πιο δύσκολο σημείο σε μια τέτοια συνταγή είναι όντως να κόψεις το πρώτο κομμάτι και να βγει ωραίο και στιβαρό. Πώς θέλετε να το κόψω, τρίγωνο, τετράγωνο ή ρόμβο? Ρόμβο. Δηλαδή το πιο δύσκολο. Τετράγωνο. Για σένα είναι όλα εύκολα. Λοιπόν, αφού θέλετε να είναι μπακλαβαδοειδές, θα το μπακλαβαδοειδήσω. Πρώτα απ' όλα κοιτάξτε πόσο εύκολα που κόβεται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα το πάω. Είναι δύσκολο. Θα το πάω εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Κάνα πολύ καλή δουλειά. Και τώρα είναι κάθε φορά το σημείο που πραγματικά φοβάμαι, κάνω το σταυρό μου, γιατί θέλω να βγάλω το τέλειο κομμάτι. Πάρω αυτή τη σπάτουλα. Και τώρα θέλω λίγο εμψύχωση. Θέλω να κάνεις από κάτω τα δικά σου. Δεν είναι μάγειρας αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι μάγος, φίλε Μπελέση. Δηλαδή, πραγματικά, κοίταξε εδώ πόσο εύκολα που κυκλοφορεί στον δρόμο και δεν πέφτει με τίποτα το γλυκό, γιατί το γλυκό έχει έρθει κατευθείαν, αλλά βέγκος, πάνω στο πιάτο. Ο Χριστός και η Παναγία. Για το σιροπιαστό κέικ καραμέλας, ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, τις φλούδες από το λεμόνι και το τζίντζερ. Αφήνουμε μέχρι να πάρουν μία βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Αφαιρούμε, βάζουμε το μέλι, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει καλά. Τοποθετούμε μία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Βάζουμε τη ζάχαρη, το μέλι, το βούτυρο και βράζουμε για 1-2 λεπτά μέχρι να δέσει το μείγμα και να γίνει σάλτσα καραμέλας. Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Σε μπολ βάζουμε τα αυγά, το γάλα και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μείγμα στη σάλτσα καραμέλας και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε στο μείγμα το αλεύρι, τη βρώμη, την κανέλα, το τζίντζερ, το μπέικιν, το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός. Ψήνουμε για 45-50 λεπτά στους 150 βαθμούς, αφαιρούμε από το φούρνο και τρυπάμε με ένα μαχαίρι όλη την επιφάνεια του κέικ. Περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι, αφήνουμε περίπου μία ώρα για να απορροφηθεί και σερβίρουμε. Έλα τα αγόρια μου, ελάτε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Λοιπόν, άνοιξε. Όχι. Έφυγες. Άνοιξε. Α,
Δεν υπάρχει. Είναι ισορροπιασμένο στην εντέλεια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Σοκαριστικό, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, έλα. Ορίστε. Ωραίος. Έλα, είναι μικρούλι, δεν πειράζει. Καλή όρεξη, γεια σου. Καλό σας απόγευμα.